εκεί στη Βαβέλ, εις τον οίκον του Θεού αυτού. Και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων και ωραίους την όψην και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδαν από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε, και αφού ανατραφώσιν τρία έτη, να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασεν Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε, δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μιανθεί. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβάμαι τον Κύριό μου το βασιλέως της διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήστε την κεφαλή μου εις τον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια, να τρώγομεν και είδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπον των νεανίσκων ή την εστρώγουσιν από την εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις, κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και εδοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκαν παρά πάντων των νεανίσκων ή την εσέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητό αυτών και τον ίγνον τον οποίον έπρεπε να πίνωσιν και έδιδε εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλη των ημερών, ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς ο αρχιευνούχος, εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ και λάλησε μετά αυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς 10 πλασίους καλυτέρους, πάντας παραπάντας τους μάγους και υπαδιδούς όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτό και διέμενε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε απόλυτη αποστασία. Βασιλιάς είναι ο Ιωακήμ, θα βασιλεύσει 11 χρόνια. Τον Ιωακήμ τον έβαλε βασιλιά να βασιλεύει ο Φαραώ. Στα 3 χρόνια όμως ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ, τον επολιόρκησε, τον συνέλαβε, αλλά μετά τον άφησε άλλα 8 χρόνια περίπου να βασιλεύει στο λαό Ισραήλ. Εκείνη την περίοδο έδωσε εντολή ο Ναβουχοδονόσορ να φέρουν κάποιους νέους από το βασιλικό σπέρμα, από το σπέρμα των αρχόντων, που να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, να μην υπάρχει σε αυτούς μηδέν κανένας μόμος, να είναι ωραίοι στην όψη, να είναι νοήμονες εις πάσαν σοφίαν και ειδήμονες πάσης γνώσεως, να έχουν φρόνηση και να μπορούν να στέκονται στο παλάτι του βασιλέως. Και ο σκοπός, ο στόχος του Ναβουχοδονόσορα
ήταν να αυξήσει τον αριθμό των σοφών και των επαϊδών, ώστε να βασιλεύει με μεγαλύτερη σοφία και με μεγαλύτερη σύνεση. Όμως αυτά ανθρώπινα. Εκείνο το οποίο έχει σχέση είναι το σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο βέβαια δεν το ξέρει κανείς. Ούτε και ο Δανιήλ, ούτε και ο Μισαήλ, ο Αζαρίας και ο Ανανίας. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τα πάντα στο Θεό είναι ένα αιώνιο παρόν. Γνωρίζει ότι σε λίγα χρόνια, σε καμιά εικοσαριά χρόνια και λιγότερο, θα βρεθούν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα, εξορισμένοι, όλος ο λαός Ισραήλ, επειδή δεν θα μετανοήσουν και δεν θα επιστρέψουν στο Θεό. Αλλά εκεί ο Θεός, δηλαδή αυτή την εχμαλωσία και την εξορία, ο Θεός δεν την πραγματοποίησε για την καταστροφή του λαού Ισραήλ, αντιθέτως μάλιστα για τη σωτηρία του. Εφόσον με το λόγο ο Θεός που έστελε με τους προφήτες, τον Ιζεκία, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, ο λαός του Θεού δεν επίθετο να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό, αντιθέτως όμως έτρεχε πίσω από τα είδωλα και τους ψεύτικους θεούς, ο Θεός αποφάσισε, εκτός από τη Χριστότητα, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, τη μαθητεία, δηλαδή το Λόγο του που προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να επιστρέψουν, να εφαρμόσει τώρα και την αυστηρότητά του. Η αυστηρότητα όμως του Θεού δεν είναι προς θάνατον, ούτε προς απώλεια. Είναι προς μετάνοια, προς επιστροφή, προς επανόρθωση, προς διόρθωση. Σε λίγα χρόνια λοιπόν, λιγότερο από 20, θα εξοριστεί όλος ο λαός Ισραήλ, θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, θα γκρεμιστεί ο ναός, αλλά ο Θεός το λαό αυτόν θα τον εξορίσει και θα τον μεταφέρει στη γη των Χαλδαίων για 70 χρόνια, τα οποία θα αποδειχθούν αρκετά για να μετανοήσει και να τον επιστρέψει στη γη και να ξαναχτίσει τα Ιεροσόλυμα και να ξαναχτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Το σχέδιό του λοιπόν είναι η μετόκιση, η εξορία, αλλά προς καλόν, προς το καλόντος, προς το αγαθόν. Γι' αυτό και πρέπει να προετοιμάσει τις καταστάσεις ώστε να μπορεί να εκπληρώσει το θέλημά του ο Θεός, τα σχέδιά του ο Θεός, μέσα από ανθρώπους τους οποίους έχει εκλέξει, ειδικούς ανθρώπους, για να βοηθήσουν το λαό Ισραήλ στην εξορία του. Αυτούς τους ανθρώπους που εξέλεξε λοιπόν ο Θεός, ανάμεσα σε άλλους είναι και ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, τους οποίους έφερε για ιδιαίτερες, θα λέγαμε, σπουδές, με μία εκλογή ουράνια. Δεν διάλεξε ο Δανιήλ ούτε οι τρεις σύντροφοί του να μεταφερθούν στην Βαβυλώνα. Υποχρεώθηκαν. Αλλά αυτό είναι το ωραίο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, όταν συμβαίνουν στη ζωή μας πράγματα ξαφνικά και παράξενα, εφόσον είμαστε στο θέλημα του Θεού, γιατί αυτά τα τέσσερα παιδιά ήταν στο θέλημα του Θεού, γι' αυτό τους εξέλεξε ο Θεός. Μέσα σε ένα περιβάλλον αμαρτίας, ανομίας, αποστασίας, ειδωλολατρίας, παραβάσεων, βίας, ό,τι κακό μπορείς να φανταστείς υπήρχε τότε στο λαό του Θεού. Ο Θεός έψαξε, και αυτό είναι ένα θαύμα, και βρήκε τέσσερα παιδιά. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Η Γραφή λέει ότι τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουν οι περιπάσεις της γης για να βρουν έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, ώστε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός και να δοξαστεί και να πραγματοποιήσει το θέλημά του και να εκπληρώσει και τις υποσχέσεις του, αλλά και να ευλογήσει και τον άνθρωπο αυτόν.
Και έτσι ο Θεός, εμείς εκ των νηστέρων, μέσα από το Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε ότι έτσι εργάστηκε. Βρήκε, διάλεξε τέσσερα νέα παιδιά. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα το σχέδιο του Θεού, το οποίο εκπληρώνεται θαυμαστά κατά τη βουλή του Θεού. Γιατί όμως? Γιατί η καρδιά των παιδιών αυτών είναι κατά την καρδία του Θεού. Δεν μπορεί να εκπληρωθούν τα αγαθά σχέδια του Θεού σε κανέναν άνθρωπο εάν η καρδιά του δεν είναι κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Και αυτό το θαύμα συνεχίζεται. Ποιο θαύμα? Της εκλογής, της επιλογής, της πρόσκλησης. Γιατί η Γραφή λέει, μας βεβαιώνει δηλαδή ο Λόγος του Θεού, όσους προεγνώρισε ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου εξέλεξεν ημάς, λέει η Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια να είμεθα άγιοι δια της αγάπης του Θεού. Ο Θεός λοιπόν εξέλεξε και συνεχίζει να εκλέγει προκαταβολής κόσμου ανθρώπους που να έχουν την καρδιά του Θεού, που να ενδιαφέρονται να πράξουν το θέλημα του Θεού. Και η εκλογή δεν εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, αλλά από την πρόγνωση του Θεού. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αυτών των γεγονότων, αυτών των χαρακτηριστικών, είναι ο Απόστολος Παύλος. Ενώ ήταν διώχτης καθ' υπερβολήν της Εκκλησίας, ο Θεός τον εξέλεξε, γιατί γνώριζε το μέλλον και γνώριζε την καρδιά του, ότι εν αγνία του έπρατε ό,τι έπρατε εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Και πάρα πολύ εύκολα ο Θεός μπορεί τον άνθρωπο τον οποίον εκλέγει και του οποίου διακρίνει ότι η καρδιά είναι αγαθή, τέλεια, ειλικρινής, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να τον μεταμορφώσει, να τον εκπαιδεύσει, να τον σπουδάσει, να τον ευλογήσει και εν τέλει να τον χρησιμοποιήσει και να τον δοξάσει. Και αν αυτό είναι αλήθεια, που είναι, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, τότε μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία σε εμάς που είμαστε σήμερα εδώ, να πούμε, να αιτήσουμε με παρησία. Και ζητάμε με παρησία, γιατί ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού. Να ζητήσουμε με παρησία και να πούμε, Κύριε, εμείς εδώ βρεθήκαμε όχι κατά τύχη, ούτε από επίνεια ανθρώπων. Εμείς βρεθήκαμε εδώ γιατί Εσύ μας έφερες. Όλοι μας. Κανένας δεν έρχεται στην Εκκλησία αν αυτόν δεν τον προσθέσει ο Χριστός. Και δεν προσθέτει ο Χριστός παρά μόνο τους σωζωμένους, αυτούς που πρόκειται να σωθούν ή έχουν ήδη σωθεί. Και δεν σώζεται κανείς αν αυτόν δεν τον ελκύσει ο Θεός. Γιατί είναι γραμμένο, σε αγάπησα προκαταβολής κόσμου με αγάπηση αιώνια, σε ήλκυσα με έλεος και σου αποκάλυψα τον Ιησού Χριστό. Τον δέχτηκες, τον πίστεψες, τον επεκαλέστης, και εγώ ο Θεός, ο Πατέρας, σε αναγέννησα εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, δηλαδή γιατί πίστεψες ότι εγώ ο Θεός ανέστησα τον Ιησού Χριστόν και ομολόγησες ότι Αυτός είναι Κύριος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η εκπαίδευση. Εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, επαναλαμβάνω, μας δίδεται σήμερα μια μεγάλη ευκαιρία. Πρώτα-πρώτα να ομολογήσουμε ότι είμαστε ασήμαντοι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Κατά χάριν βρεθήκαμε εδώ μέσα. Κανένας μας δεν άξιζε. Αλλά υποψιαζόμαστε ότι κάτι καλό είδε ο Θεός στην καρδιά μας. Κάτι καλό είδε ο Θεός στο πνεύμα μας. Και με βάση το Λόγο του Θεού και την υποψία που έχουμε, μπορούμε να πάμε στο Θεό και να Τον παρακαλέσουμε, να Τον οικετεύσουμε και να του πούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, γιατί ό,τι και αν ζητήσουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το λαμβάνουμε. Μας λέει ο ίδιος ο Κύριος, έως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου. Και συνεχίζει, αιτείτε
εν το ονόματί μου και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αληθινών λοιπόν όλων αυτών έχουμε την μεγάλη αυτή ευκαιρία σήμερα, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, αλλά και στη συνέχεια και στο σπίτι μας, να πούμε Θεέ μας, μας έφερες, χάρισέ μας τώρα και μια καρδιά κατά την καρδία σου, για να μας κάνεις ανθρώπους που εσύ όχι μόνο εξέλεξες, αλλά και σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις για τη δόξα σου. Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού δεν ενδιαφερόμαστε πρώτα για την ευλογία τη δική μας, μη γέννητο. Ενδιαφερόμαστε πρώτα για τη δόξα του Θεού, για τον έπαινον του Θεού, για να υψωθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν ο Θεός μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά, τότε αρχίζει και επεμβαίνει στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή και στην επαγγελματική μας ζωή και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, επεμβαίνει με το να μας αυξάνει σε σοφία και σε σύνεση, και αν συνεχίζουμε εμείς να ακούμε τα λόγια του, να μας χαρίζει την επιστήμη της κυβερνήσεως, που είναι τόσο σημαντικό να το έχει ο χριστιανός, και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, δηλαδή να μπορεί να διαχειρίζεται, να κυβερνάει, να ελέγχει τον εαυτό του, γιατί οικονόμος σημαίνει διαχειριστής, σημαίνει γενικός διευθυντής σήμερα. Θεός έβαλε τον Ιωσήφ οικονόμος στον Πετεφρή, δηλαδή γενικό διευθυντή. Τον έβαλε οικονόμος την αργότερα, τον Ιωσήφ, στην Αίγυπτο, δηλαδή γενικό διευθυντή. Δηλαδή πάνω από αυτόν υπήρχε μόνο ο Πετεφρής, στον οίκο του Πετεφρή, και ο Φαραώ στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικότερο όμως για μας να μας δίνει επιστήμη κυβερνήσεως να διαχειριζόμαστε τα πνευματικά. Και αν διαχειριζόμαστε τα πνευματικά, τότε διαχειριζόμαστε τα πάντα. Και όπως έχουμε πει τις προηγούμενες Δευτέρες, υπάρχουν αρχές τις οποίες ο Θεός μας διδάσκει, μας έχει δώσει μέσα από το Λόγο Του, και για τη φυσική ζωή μας εδώ στη γη αυτή, αλλά και περισσότερο για την πνευματική μας ζωή στην παρουσία του Θεού. Εάν λοιπόν ζητήσουμε το βέβαιο, αλλά με πίστη, πραγματικά με πόθο, ζητήσουμε να μας χαρίσει ο Θεός μια τέτοια καρδιά για να δοξάζεται στη ζωή μας και με τη ζωή μας, τότε ο Θεός θα το κάνει, όπως το έκαμε και στο Δανιήλ. Γιατί δεν μας έφερε χωρίς λόγο εδώ ο Θεός, μας έφερε μια σχέδιο, αλλά το σχέδιο θα εξαρτηθεί ότι θα εκπληρωθεί κατά πάντα από τις δικές μας αποφάσεις και τη δική μας ζωή, καθώς είναι γεγραμμένο, πολλοί είναι και κλειμένοι, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Εμείς θέλουμε να είμαστε όλοι και κλειμένοι και εκλεκτοί, και Θεός το θέλει και θα το κάνει εφόσον το ζητήσουμε. Και να το ζητήσουμε, σας παρακαλώ αδελφοί μου, να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά από τώρα μέχρι το τέλος της ζωής μας, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε με προσωπική πρόσκληση, ώστε να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας, να έχουμε έργο αγαθό, να έχουμε καρπό καλό, ώστε ο μισθός μας εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, που θα μας δοθεί, να είναι πλήρης και να απολαμβάνουμε πλήρη των μισθών μας εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μας ζητάει πολλά ο Θεός, πίστη μας ζητάει, να πιστέψουμε σε αυτά που μας λέει, και επιπλέον υπακοή. Συνεχίζοντας λοιπόν για το μικρό αυτό νέο, το Δανιήλ μαζί με τους συντρόφους του, με το που μπήκαν σε αυτή την ιδιαίτερη θέση στο παλάτι του βασιλιά, διεπίστωσαν την εύνοια του βασιλιά, την εύνοια των ανθρώπων. Θα τρώτε εσείς από των βασιλικών εδεσμάτων, ξέρετε θα πει βασιλικά εδέσματα, ό,τι το καλύτερο, και από του ίνου τον οποίον έπινε ο βασιλεύς.
αυτό θα πει καλοπέραση. Αυτό θα πει εύνοια ανθρώπων, εύνοια του βασιλέως. Όμως ο Δανιήλ δεν λογάριασε, και αυτό ας το προσέξουμε αδελφοί μου, πάρα πολύ. Δεν λογάριασε την εύνοια των ανθρώπων. Καλή είναι, αλλά εκεί που δίνει σημασία είναι στην εύνοια του Θεού. Και ξέρει ότι την εύνοια των ανθρώπων μπορεί να την έχει για λίγο, αλλά και αν την έχει και για πολύ, μικρή είναι η προσφορά. Την εύνοια του Θεού, αν την έχει, θα την έχει για πάντα και θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που θα κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Μπροστά λοιπόν στην εύνοια του Θεού σκέφτηκε ο Δανιήλ. Καλή είναι η εύνοια των ανθρώπων, αλλά επειδή ενδιαφερόταν και ενδιαφέρεται, και εμείς θέλουμε να ενδιαφερόμαστε για την εύνοια του Θεού, ξέρουμε ότι θα τον αποκτήσουμε με ένα τρόπο. Ένα είναι το μυστικό, ο Λόγος του Θεού. Εάν φυλάς το Λόγο του Θεού και ποτέ δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού, σε οποιαδήποτε αδυναμία και αν θα βρεθείς, ο Θεός θα θέσει μπροστά σου θύρα ανεωγμένη. Και μάλιστα κανένας δεν θα μπορεί να την κλείσει όσο εσύ φυλάς το Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομά του. Αυτό συνέβη και με τον Δανιήλ. Σκέφτηκε και είπε, ωραία, πάρα πολύ ωραία είναι τα εδέσματα του βασιλιά. Έλα όμως που τούτο είναι ανομία, παράβαση και αμαρτία στα μάτια του Θεού, είτε γιατί περιείχαν απαγορευμένα από τον νόμο εδέσματα, παραδείγματος χάρη χοιρινό ή λαγό, ή το σημαντικότερο, αποτελούσαν καρπό θυσιών προς τους θεούς των Βαβυλωνίων, γιατί τα φαγητά τα οποία έτρωγε ο βασιλιάς, θα τολμούσαμε να λέγαμε με σημερινά λόγια, ήταν αγιασμένα από τους ανθρώπους με τις θυσίες και με τις θυσίες των ανθρώπων προς τους θεούς των Βαβυλωνίων, όπως και το κρασί που ήταν και αυτό προσφορά στα είδωλα των Βαβυλωνίων. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα ωραίο δίλημα που ήταν αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ ωραίας σκέψης. Πώς εγώ θα συνεχίζω να τρώω από αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, που είναι όμως τόσο όμορφο. Είναι εύνοια ανθρώπων, εύνοια βασιλέως. Πώς εγώ μπορώ να πίνω από κρασί το οποίο είναι παράβαση στα μάτια του Θεού μου, που είναι τόσο ωραίο. Είναι εύνοια ανθρώπων, είναι εύνοια βασιλέως. Και πήρε μια σοβαρή απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις, ξέρετε, αλλάζουν τις ζωές μας. Οι αποφάσεις της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Οι αποφάσεις διά της υπακοής στο Λόγο του Θεού να πλησιάζουμε και να προσεγγίζουμε το Θεό. Και όσο πλησιάζουμε εμείς το Θεό, τόσο και ο Θεός πλησιάζει εμάς. Και όσο πλησιάζουμε το Θεό, τόσο πιο πολύ τον γνωρίζουμε. Και όσο μας πλησιάζει ο Θεός, τόσο πιο πολύ μας αποκαλύπτεται ο Λόγος Του, το πρόσωπό Του και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Έβαλε λοιπόν στην καρδιά του ο Δανιήλ, αφού το κατάλαβε, το σκέφτηκε, να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλέως και από τον ίνον των βασιλικών. Επαναλαμβάνω, να μην μειανθεί. Μα είναι πεντακάθαρα, όχι να μην μειανθεί ως προς το σώμα, αλλά μην μειανθεί ως προς τον αγιασμό του, ως προς την καθαρότητά του, να μην φτάσει σε παρακοή στο Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ένας τέτοιος άνθρωπος, όταν παίρνει τέτοιες αποφάσεις, έχει και καλό καρπό. Επηρεάζει καλά, ευλογημένα και τους συντρόφους του.
άμεσα δέχτηκαν αυτό που ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Δανιήλ, ή πιο σωστά, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και αυτό είναι το σωστό, ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του από μόνος του, γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού. Εύκολα το απεδέχθηκαν και οι τρεις φίλοι του. Και αυτό είναι, αδελφοί, πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ένα σε μία οικογένεια αποφασίσει να μην μιανθεί από ανομίες, παραβάσεις, αδικίες και αμαρτίες, τα αποτελέσματα, τα αγαθά, δεν θα μείνουν μόνο στον ίδιο, αλλά θα επεκταθούν και σε όλο το άμεσο αλλά και έμεσο περιβάλλον του, το κοντινό αλλά και το μακρύτερο περιβάλλον του. Δηλαδή είναι καρποφόρος, δηλαδή έχει καλό καρπό. Αλλιώς είναι ευλογημένος, αλλιώς έχει αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως και ξέρει να διαχειρίζεται τα λόγια του, τα έργα του, τις σκέψεις του και εν τέλει τις αποφάσεις του στην παρουσία του Θεού. Πράγμα και το οποίο συνέβη με τον Δανιήλ. Όμως το να πάρεις απόφαση είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσεις την απόφαση που πήρες. Γιατί? Γιατί θα υπάρξουν εμπόδια. Τα εμπόδια τα οποία προέρχονται και οι αντιστάσεις οι οποίες προέρχονται από τον διάβολο, αλλά και από τους ανθρώπους του διαβόλου, αλλά και από ανθρώπους απλούς, άπιστους. Τώρα λοιπόν πρέπει να βάλει σε εφαρμογή την απόφασή του. Πηγαίνει λοιπόν στον Αμελσάρ, ο οποίος ήταν ο ευνούχος τον οποίον είχε διαθέσει για αυτούς τους τέσσερις αδελφούς η Βαβυλώνη, και του λέει ακριβώς αυτό το οποίο έβαλε στην καρδιά του. Δεν θέλω να τρώω τα εδέσματα τα βασιλικά και δεν θέλω να πίνω και των βασιλικών ίνων. Και η Γραφή λέει βρήκε χάρη στα μάτια του Αμελσάρ. Και η αρχή της επιστήμης, της κυβερνήσεως που διαβάσαμε στα προηγούμενα μαθήματα, ποια ήταν? Μία από τις αρχές, έλεος και αλήθεια. Ας μη σε εγκαταλείπωσιν, θέσον αυτάς περί των τράχυλών σου, στη σκέψη σου, χάραξον αυτάς στα σπλάκα της καρδιάς σου, στις επιθυμίες σου, και κατά αυτό τον τρόπο θα βρεις χάρη και εύνοια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτό έκανε λοιπόν και ο Δανιήλ. Πρώτα-πρώτα αλήθεια. Την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει απόλυτη αλήθεια και είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει σχετική αλήθεια. Οι άνθρωποι μιλάνε για τη σχετικότητα της αλήθειας, αλλά ο Λόγος του Θεού μιλάει για το απόλυτο της αλήθειας. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Πατέρα, κάμε αυτή να είναι εν εν τη αληθεία σου». Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Πρώτα λοιπόν την αλήθεια κράτησε και φύλαξε στη σκέψη του και στην καρδιά του. Και ύστερα την αγάπη. Την αγάπη πρώτον προς το Θεό. Δεν θέλει να τον λυπήσει γιατί τον αγαπάει. Και όποιος αγαπάει δεν θέλει να λυπήσει. Όταν αγαπάω τη γυναίκα μου δεν θέλω να τη λυπήσω, θέλω να την κάνω χαρούμενη. Όταν αγαπάω το Θεό δεν θέλω να τον λυπήσω, θέλω να τον κάνω χαρούμενο. Θέλω να δοξάζεται στη ζωή μου και στη σκέψη και στην καρδιά. Το αποτέλεσμα άμεσο. Βρήκε χάρη στα μάτια του Αμελσάρ, ο οποίος είχε και την απόλυτη εξουσία να του πει ναι ή όχι. Και το όχι είναι πολύ εύκολο γιατί έχει φόβο. Και αν σας ταΐζω εγώ πως θέλετε εσείς, αντί να τρώτε τα εδέσματα τα βασιλικά και των βασιλικών ίνων να πίνετε, σας δώσω όσπρια και νερό και αδυνατήσετε και γίνετε σκυθροπότεροι, θα μου πάρει το κεφάλι ο βασιλιάς. Θέλει, αλλά φοβάται.
Τώρα πρέπει να βρει και χάρη ενώπιον του Θεού για να φτιάξει την καρδιά του Αμελσάρ. Με ταπείνωση λοιπόν. Ο νεαρός, σκεφτείτε αδελφοί, δεν ήταν κανένας άντρας πίστεως. Ένα παιδί 15 χρονών, κάπου εκεί λέγεται ότι ήταν. Ένα παιδί 15 χρονών που όμως η καρδιά του ήταν προσκεκολλημένη στο Θεό. Και τον οποίον σώφιζε ο Θεός. Γιατί λέει η Γραφή μέσα στις αρχές της επιστήμης της κυβερνήσεως. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έβρικε σοφία. Και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση. Και για να βρεις σοφία πρέπει να ψάχνεις. Πού να ψάχνεις? Στο Λόγο του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Φόβος του Θεού τι σημαίνει? Αγαπάω το Θεό. Τον σέβομαι, δεν θέλω να τον λυπήσω. Και τρέχω μέσα στο Λόγο Του να βρω τι τον ευχαριστεί, σε τι ευαρεστείτε. Το βρίσκω και το αποφασίζω. Αυτό έκανε ο Δανιήλ. Και βρήκε και χάρη και ενώπιον του Θεού. Γιατί του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες. Και αν σε τις 10 μέρες μας βρίσκει ανθρωπότερους, θα συνεχίζουμε να τρώμε τα εδέσματα του βασιλέως και να πίνουμε το βασιλικό ίνον. Αν όχι, τότε θα συνεχίζουμε να τρώμε όσπρια και νερό. Και ο Αμελσάρ δέχτηκε και στις 10 μέρες το πρόσωπό τους, λέει η Γραφή, έγιναν ωραιότερα. Για σκεφτείτε. Αυτή είναι η εύνοια του Θεού, αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Τα πρόσωπά τους ωραιότερα, παχύτερα εις την σάρκαν, σε σύγκριση με όλους τους άλλους νεανίσκους οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλέως. Σκεφτείτε και την έκπληξη του Αμελσάρ. Τι γίνεται με αυτούς? Κάθε μέρα όσπρια φασόλια, ρεβίθια, κουκιά, και να παχαίνουν και να ομορφαίνουν. Δεν είναι το τρόφιμο. Μην πάει το μυαλό σας υγιεινή διατροφή. Είναι ο Θεός, αδερφοί, που ευλογεί. Ο Θεός είναι αυτός που αυξάνει, που ευωδώνει. Γιατί με τα φασόλια φουσκώνεις, δεν ομορφαίνεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αποδέχθηκε και για 3 ολόκληρα χρόνια τρώγανε και τους τάιζε όσπρια και τους πότιζε νερό. Αλλά βρήκαν ακόμη μεγαλύτερη χάρη από το Θεό. Θα βρουν, είπαμε, εύνοια και χάρη από τους ανθρώπους και από το Θεό. Μεγαλύτερη ακόμη εύνοια και χάρη βρήκαν από το Θεό, ώστε ο Θεός έδωκε εις αυτούς γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφία. Τρώγοντας όσπρια αυξήθηκε η σοφία τους, η γνώση τους, η φρόνησή τους. Από τα όσπρια, όχι, ο Θεός το έκαμε, γιατί η υπακοή τους στο Λόγο του Θεού του σύστησε ενώπιον του Θεού αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Και με την πίστη τους στον Θεό, ο Θεός τους επισκέφθηκε και τους ύψωσε, με αποτέλεσμα αφενός μεν ο Δανιήλ, χάριν του οποίου ξεκίνησε αυτό το αγαθό έργο, και είναι καλό να προείστασε αγαθών έργων. Αγαθών έργων σημαίνει υποτεταγμένα, υπακοή, υποταγή στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το αγαθό έργο. Το αγαθό έργο δεν είναι όπως εγώ το νομίζω ή όπως εσύ το νομίζεις. Να πάω να δώσω 10 ευρώ ή να πάω να... Δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά το αγαθό έργο είναι υπακοή στο Λόγο του Θεού. Εφύλαξα στο λόγο, το Λόγο του Θεού και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, λέει ο Χριστός. Ιδιαιτέρως δε στο Δανιήλ, ο Θεός έδωσε νοήμονα, τον κατέστησε νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Πέραν λοιπόν από τη σοφία, του έδωσε και πνευματικά χαρίσματα. Ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ο Θεός είναι μαζί του. Τώρα πρέπει να είναι 18 χρονο παιδί. Όταν τέλειωσε η τριετής εκπαίδευσης και τον φώναξε ο βασιλιάς, τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, για να τους εξετάσει τι μάθανε τα 3 αυτά χρόνια, και λέει η Γραφή, εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ερώτησεν αυτούς, τους έκανε τεστ,
Τους έκανε εξετάσεις. Ξέρεις, θα πει να σταθείς μπροστά στο βασιλιά που έχει εξουσία, να σου κόψει το κεφάλι, να σε φυλακίσει, να σε διώξει, να σε κάνει ό,τι θέλει. Έδωσαν εξετάσεις, 18 χρονών παιδιά, και εισπάσαν σοφίαν, εν πάση υποθέσεις σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς και τους τέσσερις. Δεκαπλασίως, ακούστε αδελφοί, καλυτέρους, όχι από τους συμμαθητάς τους, τους 18άριδες, αλλά από πάντας τους μάγους και τους επαϊδούς, όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασίλειό του. Να πως αποκτάται η επιστήμη κυβερνήσεως, η γνώση, η σοφία. Πώς, με το διάβασμα. Και αυτό είναι απαραίτητο. Με την προσπάθεια και αυτή είναι απαραίτητη. Αλλά στην πραγματικότητα με τη βοήθεια του Θεού, με την επέμβαση του Θεού. Μέσα σε 3 χρόνια, 4 παιδιά 18 χρονών τους κατέστησε δεκαπλασίως σοφότερους από όλους τους μάγους και τους επαϊδούς, όσους και αν βρίσκονταν στο βασίλειο αυτό ανεξαρτήτως ηλικίας. 30, 40, 50, 60, 70, εμπειρία, γνώση, δεκαπλάσια σοφία και σύνεση στα 4 αυτά παιδιά των 18 ετών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει η Γραφή, «Ιε μου μη λησμονεί στους νόμους μου και καρδιά σου ασφυλάτη τα σεντολάς μου, διότι μακρότητα ημερών και έτη ευλογημένη ζωής και ειρήνη στη ζωή σου θα προσθέτουν αυτά τα δύο». Πια να μη λησμονείς το λόγο μου και η καρδιά σου να φυλάτει τις εντολές μου. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει ο λόγος του Θεού και τις εντολές του Κυρίου να τις φυλάς στην καρδιά σου. Αυτό που έκανε ο Δανιήλ και πιστός το λόγο του ο Θεός, διέμενε ο Δανιήλ έως του πρώτου έτους Κύρου του Βασιλέως, δηλαδή μέχρι το 536. Τώρα πρέπει να είμαστε περίπου 606-8, το 597, δηλαδή 600 πέστε, 536, 75, 80 χρονών και 15, 100 χρονών. Έζησε μακρότητα ημερών, 90, 100 χρονών, ξέρω εγώ πόσο είναι. Και μέσα στα βασιλικά παλάτια ανεξαρτήτως βασιλέων, και με σοφία που όλοι ομολογούσαν ότι ήταν σοφία Θεού, σοφία άνωθεν. Αλλά όμως διατήρησε την πίστη του, προχώρησε το δρόμο του και αγωνίστηκε τον καλό αγώνα. Ποτέ δεν εγκατέλειψε να προσεύχεται 3 φορές την ημέρα προς τα Ιεροσόλυμα δοξάζοντας το Θεό σε όλα τα χρόνια της ζωής του. Ευρέθη αθωότης στα βαθιά του γεράματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, από το Δαρείο ενώπιον του Θεού, αθωότης ενώπιον του Θεού, αγιασμός και δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων, όχι αδικία. Με αποτέλεσμα, όταν τον κατεδίκασαν και τον έριξαν στο λάκκο των λεόντων, όπως θα δούμε στα επόμενα μαθήματα, ο Θεός δεν τον άφησε να τον κατασπαράξουν, αλλά τόσο εύκολα, γιατί τα πάντα στο Θεό είναι εύκολα, έστειλε έναν άγγελο και του λέει, πήγαινε φράξε τα στόματα των λεόντων, φύλαξε το δούλο μου το Δανιήλ, γιατί έχω ακόμη έργο μαζί του. Και όταν ο Κύρος εξέδωκε την εντολή να μεταφερθούν ο λαός Ισραήλ στη γη τους, μετά από τα 70 χρόνια, ανάμεσα σε αυτούς που πήγαν ήταν και ο Δανιήλ ο γέροντας. Μια ζωή στην παρουσία του Θεού, μια ζωή στην πίστη, μια ζωή σε υπακοή, μια ζωή στο θέλημα του Θεού, με αποτέλεσμα ο Θεός να είναι μαζί του,
να τον υψώνει, αλλά ιδιαιτέρως να τον χρησιμοποιεί και για τη δόξα του, αλλά και για βοήθεια ετοιμοτάτη προς τους αδελφούς του εκεί στην εξορία. Εξεπλήρωσε ο Θεός το σχέδιό του, καθώς εξεπλήρωσε και ο Δανιήλ το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όσο μένεις στο θέλημα του Θεού και δεν κάνεις πονηριές και δεν κάνεις πράγματα που ξεφεύγουν από το Λόγο του Θεού, που δεν αφήνεις την καρδιά σου να λερωθεί από πίκρες, θυμούς, ζήλιες, όσο μένεις αυστηρός με τον εαυτό σου μόνο στο θέλημα του Θεού και δεν κάνεις παρασπονδίες, τόσο ο Θεός θα είναι μαζί σου, θα σε ευλογεί, θα δοξάζεται και θα σε χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Θα είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος και ευλογημένος από το Θεό και χρήσιμος στο έργο του Θεού, αλλά με καρπό πολύ και με μισθό στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.